Αποφασισμένος να διεκδικήσει την περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, έστω και ως ανεξάρτητος υποψήφιος, εμφανίζεται ο δημοσιογράφος Θόδωρος Καρυπίδης μετά την αποτυχημένη απόπειρα του Δημήτρη Βίτσα και του Κώστα Πουλάκη να τον πείσουν να εγκαταλείψει την κούρσα. Σε δήλωση που διένυμε ο κ. Καρυπίδης, τώρα μιλά για κάθετη αντίθεση στον αντισημιτισμό και στο φασισμό. Δεν πτωούμαστε και πάμε πιο αποφασιστικά με πίστη στις δημοκρατικές αρχές και αξίες μας, ενάντια σε κάθε είδους εθνικιστικού, ρατσιστικού εκφοβισμού, από όπου και αν αυτός προέρχεται. Καλούμε όλους τους πολίτες της Δυτικής Μακεδονίας, ανεξαρτήτως πολιτικών χρωμάτων, να συστρατευτούμε στον κοινό αγώνα, ώστε το ενεργειακό κέντρο της Ελλάδας να βαδίσει το δρόμο της διαφάνειας, της δημοκρατίας, της υπεράσπισης του δημόσιου πλούτου και της παραγωγικής ανασυγκρότησης. Την απόφαση του Θόδωρου Καρυπίδη ενίσχυσε και η υποστήριξη που του προσέφερε το Περιφερειακό Συμβούλιο του ΣΥΡΙΖΑ στη Δυτική Μακεδονία, που με ψήφους 9 υπέρ και 3 κατά, σε άτυπη ψηφοφορία αργά το βράδυ, τάχθηκε υπέρ της υποψηφιότητάς του σε αντίθεση με τις προθέσεις της ηγεσίας. Πρέπει να συνεδριάζουν τα συλλογικά όργανα και νομίζω πως σήμερα θα συνεχίσουν οι συνεδριάσεις και νομίζω ότι μέσα σε λίγες μέρες θα έχουν ολοκληρωθεί. Δεν μπορεί να μην ξέρουμε σήμερα ή αύριο. Σήμερα θα γνωρίζετε, γιατί θα γνωρίζετε τη γνώμη της πολιτικής γραμματείας. Τις προθέσεις του τις γνώριζα. Την ίδια την ανακοίνωση την άκουσα και εγώ όπως την ακούσατε όλοι. Θέλω εδώ να πω ότι δεν θεωρώ ότι είναι... Θα έλεγα ότι εμφορείται από ναζιστικές ιδέες ή αντισημιτικές. Η ανακοίνωση του ευελιχθές όμως δεν σας φέρνει λίγο προτετελεσμένων, σαν ΣΥΡΙΖΑ. Προτετελεσμένων αν φέρνει τον ίδιο, όχι εμάς. Σωστό. Σωστό. Έτσι, ναι, είναι. Σωστό γι' αυτό. Αλλά με λίγα λόγια η συνανακοίνωση λέει ότι εγώ θα συνεχίσω και προχωράει. Δικαίωμά του. Η συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας που βρίσκεται σε εξέλιξη αυτή την ώρα αναμένεται να ρίξει τους τίτλους τέλους στην υποστήριξη της υποψηφιότητας Καρυπίδη, ενώ η αριστερή πλατφόρμα θα θέσει και πάλι θέμα για την υποψηφιότητα Βουδούρη στην περιφέρεια Πελοποννήσου.